Όλοι μαζί, στη δύσκολη αυτή τη χρονιά, πρέπει να είμαστε εδώ στην ομάδα μας. Θα νικήσουμε στο τέλος και ο Πας Γιάννα θα είναι για πάντα στο σημαντικό. Απλώς όλοι μαζί δίπλα στην ομάδα και να βοηθήσουμε αυτά τα νέα παιδιά, διότι φέτος είδατε τι έγινε, ενώ είχαμε πάρει αδειοδότηση μας την πήρα τελευταία στιγμή. Πρέπει να βοηθήσουμε όλα αυτά τα νέα παιδιά μαζί με τους παλιούς ποδοσφαιριστές και εμείς σαν διοίκηση θα κάνουμε τα πάντα ώστε και τον χρόνο να είμαστε πάλι στην ίδια θέση. Ευχαριστώ πολύ. Θα έλεγα η πρώτη του Πας Γιάννη. Ναι, σε μια δύσκολη χρονιά. Πιστεύω η ομάδα να καταφέρει να βρει το δρόμο της γρήγορα. Διότι θα είναι μια αδιάζουσα και πολύ δύσκολη χρονιά. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και ο Πας Γιάννη θα παραμείνει στην κατηγορία. Πώς βλέπετε τα νέα δεδομένα που υπάρχει φέτος ένα πολύ νεανικό πρόσωπο στο Πας Γιάννη, σε συνδυασμό και με τους έμπειρους ποδοσφαιριστές. Μετά από τις εξελίξεις που είχαμε και την αφαίρεση της αδειοδότησης που κανείς μέχρι σήμερα δεν ξέρει, διότι ακόμη δεν μας έχουν στείλει εγγράφος ποιος ήταν ο λόγος της μη ύπαρξης της αδειοδότησης, αναγκαστήκαμε να στραφούμε σε αυτά που μας επιτρέπει ο νόμος, σε μικρά παιδιά, τα οποία όλο αυτό το δεύτερο εξάμεινο παρακολουθούσαμε. Και πιστεύω ότι με τους παλιούς ποδοσφαιριστές πολύ σύντομα θα γίνει ένα πολύ καλό σύνολο για να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες που θα βρούμε μπροστά μας. Να περιμένει ο κόσμος, κύριε Πρόεδρε, μια μεταγραφή καλού ποδοσφαιριστή. Οπωσδήποτε, ακόμη έχουμε το δικαίωμα μιας ακόμη μεταγραφής. Αλλά πολύ καλές μεταγραφές μπορεί να γίνουν και σε ηλικία 24 χρόνια και κάτω. Είμαι σε αναζήτηση, έχουμε αρκετό χρόνο και πιστεύω ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να έχουμε πλήρης ρόστερ. Πόσο δύσκολα τα πράγματα είναι φέτος, όχι μόνο για τον Πας Γιάννη, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Φέτος βιώνουμε μια έτσι πρωτόγνωρη κατάσταση. Δύσκολα πάρα πολύ. Είδατε ότι οι μισές ομάδες περίπου είναι στην ίδια επίπεδο. Και πιστεύω ότι να μην έχουμε προβλήματα. Δηλαδή να υπάρχουν μια-δύο ομάδες οι οποίες θα ξεφύγουν και οι υπόλοιπες πιστεύω θα είναι σαν δύο πρωταθλήματα σε ένα. Θα κάνετε κάποια θέματα να συζητήσουμε όσον αφορά τις εγκαταστάσεις εδώ, με αυτό που συζητείτε για το πλαστικό τάπητα σε γήπεδο? Εντάξει, αυτά τα είχαμε συζητήσει και πέρυσι. Δεν υπάρχει συνεργασία με τους ανθρώπους της εφορίας στα δύο. Αλλά εύχομαι σύντομα να έχουμε αλλαγές, ώστε να μπορούμε να διαπραγματευτούμε καλύτερα. Σας πτωεί το οτιδήποτε, σας πτωεί τα όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα? Κοιτάξτε, δεν νομίζω. Τις δυσκολίες πάντα βγαίνει πιο σκληρός και πιο δυνατός. Σκέψεις ξεκινάτε την νέα χρονιά? Πραγματικά, ξεκινάει μια δύσκολη χρονιά για τον Πας Γιάννη. Πάντα στη ζωή μας υπάρχει λογική και υπάρχει και το συνέστημα. Φέτος πρέπει όλοι εμείς που είμαστε κοντά στην ομάδα, μέσα στην ομάδα και γύρω από την ομάδα, να λειτουργήσουμε με το συνέστημα. Είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Η ομάδα όμως αυτή έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Οι παίχτες αυτοί που έχουμε εδώ έχουν μεγάλη αξία. Η διοίκηση είναι δίπλα μας και στο τέλος εμείς θα είμαστε νικητές σε αυτόν τον αγώνα που θα κάνουμε. Okay.